Ακολούθησε σήμερα ότι το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας πήγε στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, και η βασίλισσα ήταν πάρα πολύ ωραία ντυμένη. Το παρατήρησα. Τι φορούσε, ξέρεις? Νομίζω ότι φαντάζομαι. Τι? Ζέος Ενδιών. Ακριβώς, για να τιμήσει τη χώρα μας κιόλας. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη Δήμητρα Κολοτούρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας όμως τα κορίτσια, τι κάνετε? Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, του γνωστού οίκου, του Ζους Εντιών, τελείως ελληνικό μπραντ. Έτσι, ναι. Πώς έγινε τώρα αυτό? Η βασίλισσα Μαξίμα είναι πρώτα απ' όλα, όπως ξέρετε, λάτρης της χώρας μας. Βεβαίως, γιατί έχουν και το σπίτι στο Πορτοχέλι. Ακριβώς, και έρχονται τα καλοκαίρια, τα περνάνε όλα στο Πορτοχέλι, και έτσι φαντάζομαι κι εγώ ότι έτσι γνώρισα και το μπραντ από φίλες γνωστές από τα μαγαζιά, και εδώ και πολλά χρόνια άρχισε να αγοράζει και μετά στέλνανε διάφορες φίλες, και η ίδια κάποια στιγμή μου έστειλε φωτογραφίες να μας δείξει πως ήταν ντυμένη σε διάφορες επίσημες εκδηλώσεις. Και ένα, θυμάμαι, πριν από 4-5 χρόνια, φόραγε σε μια επίσημη εκδήλωση ένα πράσινο φόρεμα, και επειδή ο αέρας το είχε, ξέρετε, το μετάξι είναι ελαφρύ υλικό, είχε σηκωθεί κάπως η φούστα του φορέματος, είχε γίνει θέμα στην Daily Mail. Μάλιστα. Είχε γραφτεί και είχε πει ότι είχαν πει αποκαλυπτική εμφάνιση της βασίλισσας Μαξίμα με φόρεμα Ζους Εντιών. Και φυσικά για αυτή την περίπτωση, την περίσταση στην επίσκεψη στη χώρα μας, ήθελε να βάλει ένα από τα φορέματά μας. Αυτό ήταν στη φόρεμα της προηγούμενης κολεξιών, ομολογώ. Και εντυπωσιακό ρούχο. Εγώ έμεινα στο ρούχο, δηλαδή. Ναι, και προσπαθούσα να καταλάβω τι είναι. Βέβαια, αν ξέρεις το μπραντ, έχει μια γνώριμη. Έχει μια φινέτσα και μια δωρικότητα τα ρούχα σας, η αλήθεια είναι. Ακριβώς. Έτσι όπως κάνει αυτό το πάνελ, είναι τελείως η δική μας κατεύθυνση και η ταυτότητα του μπραντ. Έχουμε αν το παρακολουθείτε, έχουμε αυτή, όπως ανέφερες και εσύ, μια δωρικότητα και μια απλότητα. Οπότε μέσα στην απλότητα φάνηκε και η ωραία σιλουέτα της βασίλισσας. Λοιπόν, εγώ θέλω να μιλήσουμε και για την τελευταία κολεξιόν και την πολύ πρωτότυπη παρουσίαση που κάνατε στο ατελιέ σας. Ναι, που είναι αφιερωμένη στα ρεμπέτικα. Ακούγεται λίγο, κάποιος δεν μπορεί. Ναι, δεν μπορεί να το φανταστεί. Κάποιος δεν μπορεί να φανταστεί τι σχέση το μπορεί να αυτό έχει το ρεμπέτικο με την κομψότητα. Κοιτάξτε, ο σχεδιαστής μας, ο Μάριος Σουόμπ, που είναι ένας υπερταλαντούχος άνθρωπος, ο οποίος κάνει πολύ βαθιά ανάλυση στις επιρροές, στις συνθήκες, και όταν συζητάγαμε για αυτή την κολεξιόν, ήταν πολύ πολύ έντονο το θέμα και όλες τις επαιτίου της Μύρνης, από την επέτειο της Μύρνης, ενώ είχαμε κάνει για το 21 κάτι εορταστικό αφιερωμένο για την Επανάσταση, θέλαμε να κάνουμε και κάτι για τη Σμύρνη. Οπότε με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο, έμεσο, φέραμε τα ρεμπέτικα που έχουν έρθει από εκείνη την περιοχή, και τα συνδυάσαμε και με τον Καραγκιόζη, γιατί ασχοληθήκαμε με αυτή την περίοδο 20-40, δηλαδή το θέατρο σκιών, και δώσαμε την ατμόσφαιρα μιας Ελλάδας που υπήρξε μια πάρα πολύ έντονη και πάρα πολύ σημαντική περίοδος για την τελική ταυτότητα αυτής του έθνους. Μάλιστα είναι τα ρεμπέτικα ότι είναι η ελληνική τζαζ. Ακριβώς. Έτσι. Είναι η ελληνική τζαζ και είναι τόσο πολύ χαραγμένη στο DNA μας πια, που θα έπρεπε να το τιμήσουμε με έναν τρόπο. Και ενώ πολλοί δεν θα περίμεναν από τον Ζους Εντιών να κάνει μια τέτοια αναφορά, επειδή μας αρέσουν οι ανατροπές, η κολεξιόν αυτή όλη έχει εμπνευστεί και έχει δίνει με αναφορές από την
από τον Τζιτσάνι, από την Μπέλου. Μπέλου, Σωτηρία Μπέλου. Τα παλτό και όλα τα πανωφόρια έχουν επηρεαστεί και έχουν ακολουθηθεί οι γραμμές του πώς δινόντουσαν τότε, με τους μεγάλους γιακάδες, με τα χρώματα αυτά τα σκουριασμένα, γιατί έτσι ήταν και η εποχή, είχε μία θλίψη και συγχρόνως μία... ένα ρομαντισμό. Ένα ρομαντισμό, οπότε χρησιμοποίησαμε αυτά τα σκουριασμένα, τα κεραμιδί, τα λαδί, που συγχρόνως συνδέονται και με την παράγκα του Καραγκιόζη. Έχει όλα αυτά τα χρώματα που θα μπορούσε να έχει αυτή η παράγκα. Πώς το αντιμετώπισε ο ξένος τύπος όλο αυτό? Πώς αποτυπώθηκε όλο αυτό? Αυτό αποτυπώθηκε μέσα από όλα αυτά τα φορέματα. Όχι, και πώς το δέχτηκε ο ξένος τύπος? Τι αντιδράσεις και τι δημοσιεύματα είχατε? Είχαμε ένα καταιγισμό από δημοσιογράφους που θέλανε πρώτα απ' όλα να εμπαθύνουν πιο πολύ και θέλανε να αναλύσουν πιο πολύ αυτή ακριβώς την προσέγγιση. Αλλά το εντυπωσιακό που αυτό αφορά κιόλας έναν Νίκο είναι ο άνθρωπος, ο τελικός αποδέκτης πώς το πήρε. Και επειδή εμείς οι κολεξιόν αυτές βγαίνουν αρκετά νωρίς, από τον Αύγουστο η συλλογή αυτή και τα συγκεκριμένα κομμάτια της είχαν γίνει sold out από τον Αύγουστο. Από τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο που υπήρχαν πολλοί τουρίστες, και εδώ θέλω να σταθώ ότι πολλοί Αμερικάνοι τουρίστες και πολλοί τουρίστες που ίσως και από την Ομογένεια, δεν ξέρω, τους άγγιξε πάρα πολύ αυτή η πρόταση. Λοιπόν, πολύ ωραία. Θέλω να πω ότι εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η παρουσίαση που έγινε στον ελληνικό τύπο, στο χώρο σας, στο Ψηρή, έτσι, ναι. Με ζωντανή ορχήστρα που έπαιζε τη μουσική της εποχής. Ναι. Και είχε γίνει, αυτό θέλει, επειδή και τα γραφεία μας κουβαλάνε αυτή την περίοδο της Ελλάδας, αυτής της Αθήνας της παλιάς, επειδή τα γραφεία μας στεγάζονται σε ένα κτίριο του 1900, ένα νεοκλασικό, και έχει αυτή την εσωτερική αυλή. Αυτή η εσωτερική αυλή μεταμορφώθηκε σε ένα πάλκο που παίζανε, όπως τα έπαιζαν ενδεχομένως εκείνη την εποχή, κάποιοι ρεμπέτες, και η επιλογή ακόμα και των κομματιών έγινε με πολύ μεγάλη προσοχή και μελέτη που σταδιακά ξετύλιξε όλη την ιστορία. Και αυτό αποδεικνύει ότι όλες οι τέχνες τελικά συναντιόνται κάπου. Ναι. Έτσι δεν πρέπει η τέχνη την τέχνη μάλλον να τη συναντάμε παντού στη ζωή μας. Από τον τρόπο βέβαια. Που τρώμε, από το τι τρώμε, τι φοράμε, πώς κινούμαστε, όλα αυτά αποτελούν μια παιδεία και μια κουλτούρα, τέλος πάντων. Πάντως μία από τις καλύτερες διαφημίσεις σας ήταν αυτή που έγινε σήμερα με τη Βασίλισσα Μαξίμα. Μία εικόνα που θα φύγει βέβαια στα μίντια όλου του κόσμου. Έχει ήδη φύγει. Είναι εντυπωσιακό τι συμβαίνει από το πρωί. Φανταζόμαστε πόσοι επικοινωνούν μαζί σας για περαιτέρω πληροφορίες. Ναι, Μαρία μου. Αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι. Λοιπόν, ευχόμαστε κάθε επιτυχία και στη συνέχεια. Πάντα δημιουργικότητα σε αυτό το αμυγός ελληνικό μπραντ που κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα και διαφημίζει την ελληνική φινέτσα με τον ωραιότερο τρόπο στα πέρατα της οικουμένης. Να είστε καλά. Να είστε και το 23 είναι χρονιά επαιτίου και για μας, που είναι τα 10 χρόνια, οπότε θα τα ξαναπούμε. Τέλεια. Φιλάκια. Γεια σας. Γεια σας.